Κυρίες και κύριοι, πριν να προχωρήσουμε στο τελικό, τελευταίο μέρος της σημερινής εκδόσης, πριν σας παραδώσω στην κυρία Πάπαρη, εκπροσωπώντας το τεχνικό επιμελητήριο του Μουσείου Μαθίας, θα πρέπει να σας πω ότι η κυρία Αναστασία Πάπαρη, που γεννήθηκε και ζει και εργάζεται στη Βέρεια, και έχει γονείς τον Μιχάλη Πάπαρη και τη Μαρία, Σκοντριάνου, δεν είναι ένα συνηθισμένο άτομο. Δεν είναι ένας απλός συνάδελφος. Είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Όταν διάβασα το βιογραφικό της, το οποίο θα σας διαβάσω και εσάς, ένιωσα άβολα, διότι εγώ είμαι ένας απλός αρχιτέκτονας. Αλλά ποια είναι, είμαι φίλος της, την εκτιμώ και την αγαπώ πολύ και το ξέρει. Και είμαι εδώ για να σας πω ότι η κυρία Αναστασία Πάπαρη, που είναι διδάκτορα αρχιτέκτων και πολεοδόμος του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, έχει μάστερ φιλοσοφίας στην πολεοδομία, στον αστικό σχεδιασμό, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου UCLA, έχει μάστερ στη φιλοσοφία, είναι αριστούχος αρχιτέκτο μηχανικός του Αποθού, είναι υπότροφος του ITI, Y, στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Η κυρία Αναστασία Πάπαρη είναι εντεταλμένη διδασκαλία στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχει κάνει διαλέξεις σε πανεπιστήμια και φορείς του δημοσίου. Είναι γενική σύμβουλος της πόλης της Τρυπόλεως, υποψήφια πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Έχει ένα εκτεταμένο ερευνητικό έργο. Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικές και ξένες εκδόσεις στους τομείς της αρχιτεκτονικής πολεοδομίας και του αστικού σχεδιασμού. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και εθνικά και διεθνή συνέδρια, σε ημερίδες με σχετικές δημοσιεύσεις. Είναι ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Γραφείου Μελετών και Ερευνών Ευρώπολης, Δόκτωρ Αναστασία Πάπαρη, αρχιτέκτονας και πολεοδόμη, μέτρα τη Βέρεια και έχει μελετητικό έργο στη Βόρεια Ελλάδα και Βρύτρα. Έχει εκπονήσει πλήθους μελετών. Πρώτον, αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού. Δεύτερον, αρχιτεκτονικής τοπίου. Τρίτον, πολεοδομίας δημοσιεύσης και έχει πάρει τις ανάλογες διακρίσεις. Εργάστηκε στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης το 89-90. Είναι κάτοχος των μελετητικών πτυχίων Β και Γ τάξης στις κατηγορίες Δήμο, πολεοδομικές δημοτονικές μελέτες και 6 γενικές αρχιτεκτονικές μελέτες αρχιτεκτονικών έργων. Έχει αναλάβει τη διοργάνωση εκθέσεων ατομικού έργου και έχει συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και έχει ασχοληθεί με την κατασκευή και παρουσίαση βίντεο με θέματα αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας. Ξέρετε ότι πραγματικά αρκετές φορές έχω μιλήσει δημόσια, είτε διαζώσεις είτε αρθρογραφώντας, για αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας. Ίσως από μία προκατάληψη ενός ανθρώπου ειδικού που ασχολείται με κάποια θέματα. Αυτό νομίζω κανένας άνθρωπος και κανένας επιστήμον δεν μπορεί να το αποφύγει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είδατε ότι και στην εισήγησή μου και ο συνάδελφος, ο Δημήτρης Οκουκούδης, αναφερόμαστε σε αυτό που λέγεται και όπως και οι αξιότιμοι καθηγητές αναφέρθηκαν, σε αυτό που λέγεται αξία της έρευνας πριν από οποιαδήποτε μελέτη. Αυτό που κυρίως δεν έχουμε είναι η τεκμηρίωση των προτάσεων και των αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως πρώτου βαθμού βέβαια, του Δήμου ή των Δήμων αν θέλετε, η τεκμηρίωση αυτών των αποφάσεων.
έτσι που δεν μπορεί κανείς εύκολα να αποδεχθεί, εκ των υστέρων πάντοτε, δυστυχώς, αυτά που συμβαίνουν και που πολλές φορές αντιβαίνουν στην κοινή λογική. Είναι όπως έτσι. Δηλαδή, αυτό που είπατε σε σχέση με τα αυτοκίνητα, έχει την εξής έννοια. Υπάρχει εδώ και ο κύριος Καρατζάς, ο οποίος είναι ο κυκλοφοριολόγος της απόψινης συνάντησης. Λοιπόν, ο Le Corbusier είπε ότι δεν θα χτίσουμε τη νέα πόλη παρά μόνο όταν καταστρέψουμε το δρόμο. Αυτή η μεγάλη αυθεντία του 20ου αιώνα είπε αυτό το πράγμα. Όπως είπε για την Place de la Concorde στο Παρίσι, ότι θέλω πολύ να φτάσει η στιγμή που θα δω την Place de la Concorde, την πλατεία Ομονία στο Παρίσι, άδεια από ανθρώπους και μόνοι. Λοιπόν, αυτή η αδιαφορία για το τι σημαίνει δημόσιος χώρος σε μία πόλη, με την έννοια ότι είναι ένας χώρος ροϊκός και άρα μας υπερβαίνει σαν εμπειρία, είναι ένα σύνθετο πλέγμα που πρέπει να το βάλουμε κάτω, να το αναλύσουμε και από πάρα πολλές πλευρές. Όταν όλο αυτό δεν συμβαίνει και έχουμε αυτού του είδους αποφάσεις λίγο πολύ που στηρίζονται σε ρητορία, σε υιοθέτηση, ας το πούμε, κάποιων ενιών λίγο πολύ του σεισμού, μας οδηγούν σε αυτά τα ικτρά αποτελέσματα, διότι εμείς χαλούμαστε να ζήσουμε επί δεκαετίες κακώς εχόντων των πραγμάτων με αυτού του είδους τις παρεμβάσεις. Αυτό έχω να πω και δεν κρύβω την άποψή μου. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, εάν πούμε για πολύ συγκεκριμένα σφάλματα σε συγκεκριμένες θέσεις, αυτό είναι ένα ζήτημα και μία συζήτηση ενός άλλου επίπεδου. Το πρώτο και το βασικό είναι η αφετηρία. Και η αφετηρία είναι ότι πριν από την πρόταση πρέπει να υπάρχει η έρευνα και η τεκμηρίωση. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Και θέλω να το αποσυνδέσω με το θέμα του αν είναι οι μελετητές πανεπιστημιακοί ή όχι. Αυτό περισσότερο θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι θέμα συνείδησης του κάθε μελετητή και λιγότερο γιατί όπως ξέρετε και οι λόγοι, οι ρόλοι πολλές φορές εναλλάσσονται, φοράμε διαφορετικά καπέλα. Το θέμα είναι πραγματικά η συνείδηση του ανθρώπου να μπορεί να έχει για τα σοβαρά θέματα πάντοτε τις ίδιες απόψεις, οι οποίες βέβαια μπορούν να κάνουν κάποια τεκμηρίωση να οδηγήσουν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Έχει και μία ενδοχώρα, θα το λέγαμε, που είναι πάρα πολύ πλούσια, αν υποτεθεί ότι αφετηρία είναι αυτό που λέμε πολιτισμός με την έννοια του ιστορικού παρελθόντος. Είναι τόσο πρικισμένη η περιοχή μας από αυτή την άποψη, μόνο με την Βεργίνα και με τα άλλα ευρήματα, που ασφαλώς και θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα τέτοιο τίτλο. Το θέμα είναι ότι για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έγινε αυτή η προσπάθεια. Το ζήτημα είναι ότι έπρεπε να συνειδητοποιηθεί η αξία αυτής της κίνησης, η αξία αυτής της πρωτοβουλίας σε σχέση με το τι μπορεί να αποκομίσει η πόλη, είτε λάβει το χρήσμα τελικά, είτε όχι. Δηλαδή, η ανασυγκρότηση που επιχειρείται με αφορμή το χρήσμα, μόνο προς όφελος και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα της πόλης που αποδεικνύεται. Δηλαδή, σχεδόν δεν υπάρχουν μειονεκτήματα, εάν βεβαίως υπάρχει εξασφαλισμένη μία στοιχειώδης οικονομική βάση, διότι για να ετοιμαστεί ένας πάκελος, χρειάζονται και κάποια χρήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος?
συζήτηση που γίνεται σήμερα γενικά για τον πολιτισμό και την πολιτισμική ταυτότητα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ανεξάρτητη από την οικονομία. Δηλαδή ότι η αγάπη μας για τον πολιτισμό ή η αγάπη μας για η αναζήτηση μάλλον μια πολιτισμική ταυτότητα για τις πόλεις δεν έχουν μέσα την οικονομική διάσταση. Και μπορώ να φέρω ένα παράδειγμα. Το Βασιλικό Θέατρο στο Θεσσαλονίκη, ο Λευκό Πύργο, αν πραγματικά ενδιαφερόμαστε για την πολιτική ταυτότητα, τότε κρεμίζαμε για να κάνουμε στη θέση του ένα πολύ μεγαλύτερο που μάλιστα κρύβει και το Λευκό Πύργο, αλλά θα κρατήσουμε το ίδιο. Άρα, μάλλον η οικονομική διάσταση είναι αυτή που κινεί ίσως τον πολιτισμό ή όχι. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε, να απομονώσουμε ένα πράγμα μέσα σε μια κοινωνική δυναμική και να το χαρακτηρίσουμε ότι αυτό είναι από μόνο του ως ένα αντικείμενο μελέτης. Ειδικά στην εποχή μας, από τότε που συνέβησαν αυτές οι αλλαγές που συζητήσαμε σε έναν βαθμό σήμερα, όλο και περισσότερο καταλαβαίνουμε την έννοια του περιβάλλοντος. Και το περιβάλλον δεν το εννοώ το φυσικό περιβάλλον, αλλά υπάρχει το κοινωνικό περιβάλλον, το πολιτισμικό περιβάλλον, το οικονομικό περιβάλλον. Όλα αυτά τα περιβάλλοντα, η ζωή μας εκτελήσεται μέσα σε περιβάλλοντα, τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μας και επηρεάζονται από αυτή. Αυτή είναι και μία, αν θέλετε, άποψη της βιολογίας, η οποία καθορίζεται μετά τα δεκαετία του 60, που λέει ότι ένας οργανισμός, ένα ζωντανό, οτιδήποτε, ένα κύτταρο, δεν είναι από μόνο του κάτι. Είναι κάτι που είναι μέσα σε ένα περιβάλλον και μπορεί αυτό να αλλάξει το περιβάλλον του και να αλλάχθει από το περιβάλλον του. Για παράδειγμα, για να γίνω λίγο περισσότερο σαφής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ικανότητα να γίνει πιανίστας, έχει αυτό το χάρισμα. Εάν αυτός μεγαλώσει τα τσουμέρκα και δεν θα δει ποτέ πιάνο, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει πιανίστας. Σημαίνει ότι το περιβάλλον είναι εκείνο το οποίο μπορεί να αναδείξει κάποιες ικανότητες που έχει. Αυτό το πράγμα τώρα, αυτή την αίσθηση, αυτή την αντίληψη των πραγμάτων, όπου το κάθε τι βρίσκεται μέσα στο περιβάλλον του, είναι κάτι το οποίο όλο και περισσότερο το συνειδητοποιούμε καθοριστικά για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Με αυτή την έννοια, ο πολιτισμός και η οικονομία δεν είναι δύο ξέχωρα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι ξέχωρα πράγματα. Δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά. Ο πολιτισμός πουλάει. Το λέω ιδέα βέβαια και δεν αρμόζει στο είδο τη συζήτηση που κάναμε. Αλλά σκεφτείτε ότι μέχρι από πότε αρχίσαμε να έχουμε αυτή τη λογική τη πολιτιστική διαφοροποίηση μέσα στι καθημερινότητέ μα. Σκεφτείτε τα ιταλικά ρεστοράν, η πίτσα, το ταϊλανδέζικο και το κινέζικο ως εκδηλώσεις πολιτισμού. Εγκαθίστανται μέσα στο δικό μας το περιβάλλον και το επηρεάζουν και επηρεάζονται μέσα από αυτό, αλλά συγχρόνως υπάρχει και μια οικονομική δραστηριότητα πίσω από αυτό, το οποίο δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι κακό, έτσι. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να απομονώσουμε πράγματα και όλο και περισσότερο η σύγχρονη έρευνα γίνεται διεπιστημονική. Η διεπιστημονικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής μας, διότι ακριβώς το αίτημα της διαφοροποίησης έχει οπτικές πολλές, δεν είναι μόνο μέσα από πολλές εκδοχές της. Αυτή η άποψη ότι ο χημικός βλέπει τα χημικά και τελειώνει και ο κυκλοφοριολόγος βλέπει την κυκλοφορία και ο οικονομολόγος βλέπει τα οικονομικά και αυτό τελειώνει, μπορεί να έχει μια άποψη, είναι ένα μέρος της αλήθειας των πραγμάτων πια, θεωρείται σήμερα. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε πάντοτε να κάνουμε είναι αυτά τα πράγματα να τα δούμε μαζί. Άρα θα έλεγα ότι υπάρχει πολιτιστική διάσταση της οικονομίας και οικονομική διάσταση του πολιτισμού την ίδια στιγμή. Και ως εκ τούτου, δραστηριότητες σαν αυτές που αναφέρατε, ότι γκρεμίσαμε ένα παλιό στο πρόσχημα, θα το ξανακάνουμε κλπ. Εκεί προφανώς παίζει ένας πολιτισμός οικονομικός, ο οποίος πιθανά να χρειάζεται να κερδίσει, να κάνει ένα ράνιο και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συζητήσαμε. Είναι ένα δυναμικό πράγμα. Έχουμε πλέον μπει μέσα σε μια εποχή που οι πόλεις μας είναι δυναμικά πράγματα.
Και πρέπει ως δυναμικά πράγματα να τα εμφανίζουν. Δηλαδή, το δυναμικό τι σημαίνει. Το δυναμικό σημαίνει ότι το ένα επηρεάζει το άλλο. Κατά συνέπεια, η μελέτη ενός πράγματος οφείλει να είναι περισσότερο σφαιρική. Και μάλιστα να λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις που πιθανά εκείνη τη στιγμή να μην είναι οι προτεραιότητες ή να μην είναι τα εμφανή πράγματα. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως για τους πεζόδρομους και τα λοιπά, που δεν ξέρω σε κάθε περίπτωση. Αλλά δείτε ότι αυτό είναι το δείγμα της αδυναμίας να διαχειριστούμε μια πόλη που πλέον είναι αρχίζει και συλλαμβάνεται και καταλαμβάνεται ως μια δυναμική κατάσταση. Και αυτό θα το έβλεπα πάλι σαν προβολή μιας, ας πούμε, αντίληψης των πραγμάτων και του εαυτού μας. Δηλαδή, στην εποχή μας, όπως διαμορφώνεται, έχουμε χάσει κάτι το οποίο είναι βασικό για το σχεδιασμό. Πρόβλεψη. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Παλιότερα, και το ξέρετε όλοι που είσαστε στην δική μου ηλικία, εν πάση περιπτώσει, ότι όταν μιλήσατε, τελείωνε το γυμνάσιο, ήξερα ότι θα δώσει εξετάσεις, θα πάει στο πανεπιστήμιο, θα κάνει πέντε χρόνια εκεί πέρα, μετά θα πατριστεί. Θα πάει πρώτα φαντάρος, μετά θα πατριστεί, θα κάνει οικογένεια, θα κάνει παιδιά, θα πληκτήσει, θα πάρει σύνταξη. Ήταν η ζωή προδιαγεγραμμένη. Ήξερε κανείς περίπου τι θα κάνει. Και αν δεν το έκανε, ξαφνικά ένιωθε περίεργα. Διότι η κοινωνία του έλεγε γιατί δεν το κάνει. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σήμερα οι φοιτητές μας τους ρωτούμε τι θέλετε να κάνετε και θα δω. Θα τελειώσω και θα δω. Και κάποιοι λένε ότι εγώ μπήκα τώρα, αλλά ξέρεις, δεν μου αρέσει, θα κάνω κάτι άλλο. Το οποίο είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης και δεν έχουμε πρόβλεψη. Σκεφτείτε τη χώρα μας πριν από 5 χρόνια και εμείς δεν μπορούσαμε να φανταστεί ότι θα είμαστε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Ακριβώς γιατί θα μου πείτε κανείς δεν το ξέρε. Δεν το ξέρει, ναι. Γιατί δεν υπάρχει αντικειμενικά δυνατότητα να προβλέψουμε πράγματα ακριβώς εξαιτίας της δυναμικής φύσης των πραγμάτων, γιατί τώρα πια εξαρτάται αυτό που είναι εδώ από το τι συμβαίνει στην Κίνα, τι συμβαίνει στο Σικάγο και τι συμβαίνει στο Σαντιάγο της Χιλής. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια κατάσταση που θέτει ξανά το ερώτημα πώς σχεδιάζουμε την πόλη όταν δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Πώς εκπαιδεύουμε έναν αρχιτέκτονα όταν δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο αρχιτέκτονας αύριο. Ο αρχιτέκτονας που είναι σήμερα δεν ήταν ο ίδιος ο οποίος ήταν πριν από 10 χρόνια και δεν θα είναι, έχουμε τη βεβαιότητα ότι δεν θα είναι ο ίδιος μετά από 10 χρόνια, αλλά δεν ξέρουμε και ποιος θα είναι. Άρα, πώς θα εκπαιδεύσουμε έναν άνθρωπο όταν δεν ξέρουμε τι είναι. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα ευθύνης των αρχιτεκτονικών σχολών. Και με την ίδια λογική είναι και ένα ζήτημα ευθύνης του αρχιτέκτονα που θα προβλέψει για ένα βάθος χρόνου, διότι περί αυτού πρόκειται, όταν δεν ξέρει να προβλέψει. Άρα αυτό τι σημαίνει, θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι. Θα πρέπει να κάνουμε δρόμους οι οποίοι δεν θα είναι αναγκαστικά ενός σταθερού πλάτους, αλλά θα μπορούν να μεταβάλλονται. Ώστε κάποιες στιγμές της μέρας να χρειάζεται να είναι φαρδύτεροι και κάποιες άλλες να είναι στενότεροι. Διότι οι δυναμικές μπορεί να αλλάξουν και ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει κανείς δεν θα πρέπει να είναι μια κατάσταση η οποία θα είναι βιδωμένη και κολλημένη, αλλά να έχει άλλου είδους τεχνικές, άλλου είδους τεχνολογίες και άλλου είδους πράγματα τα οποία θα μπορούσαν τελικά να κάνουν μια πόλη να μπορεί να εισπράττει τις διαφοροποιήσεις τις κοινωνικές, τις επιθυμίες τις κοινωνικές, οι οποίες δεν είναι οι ίδιες. Δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα σήμερα με αυτά που θέλαμε πριν από 5 χρόνια, αλλά θέλουμε. Και η πόλη μας, αν θα θέλαμε να μας εκφράζει, θα πρέπει και αυτή να είναι μεταβλητή, να μεταβάλλεται, να έχει αυτό το δυναμικό χαρακτήρα. Αυτό όμως είναι μια άλλη διάσταση. Και φυσικά όσο δεν την εφαρμόζουμε σε μια εποχή που το ζητούμε αυτό το πράγμα, τότε θα υπάρχουν οι αντιρρήσεις οι οποίες λέγουμε. Γιατί κάποιος λέει έτσι, κάποιος άλλος θα λέει κάτι άλλο. Και δεν υπάρχει μια αλήθεια σήμερα στις μέρες μας. Δεν υπάρχει ένα πράγμα που είναι σωστό. Και με αυτό δεν θέλω να υπερασπιστώ τους πανεπιστημιακούς όπως καταλαβαίνετε, αλλά δεν υπάρχει μια αλήθεια στα πράγματα. Δεν υπάρχει μόνο μια απάντηση σε ένα πρόβλημα. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Υπάρχουν πολλές εκδοχές των πραγμάτων και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ανακαλύψουμε και να εγκαταστήσουμε νέους μηχανισμούς διαβούλευσης, οι οποίοι μηχανισμοί να μπορούν να συνθέτουν τις διαφορετικότητες και όχι να τις αντιμετωπίσουμε με δυναμικό και εξουσιαστικό τρόπο, όπως ακριβώς αυτό που υπενήθηκε ο κύριος προηγουμένως λέγοντας ότι παρά το γεγονός ότι εμείς αντιδράσαμε, αυτό έγινε όπως έγινε. Ναι, γιατί κάποιοι το αποφάσισαν να γίνει και είχαν τη δύναμη να το επιβάλλουν. Αυτό ανοίγει σε μια άλλη εποχή πια. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά έχει σημασία να καταλάβουμε
προς τα που πηγαίνουν και τι θα μπορούσε κανείς να περιμένει ώστε να προετοιμάσει και αν τις τύχος της αντιδράσης. Είναι ατέλειωτη συζήτηση αυτή, δεν μπορούμε να φυσικά να πει. Πρόσθεση. Μια στιγμή ζήτηση, κυρία Πάπα. Συνιστά έναν πολύ καθοριστικό πεδίο αναφοράς για την αρχιτεκτονική της σύγχρονη και για την πόλη της σύγχρονη. Αυτό που χαρακτηρίζει την προσέγγιση αυτή είναι ότι αυτό που σας έλεγα, ότι το βιολογικό μπορεί να έχει κανόνες, αλλά ένας ο κανόνας του είναι ότι διαφορετικά περιβάλλοντα παράγουν διαφορετικές εκδοχές του βιολογικού. Και
πάνω σε αυτό, από τη δεκαετία του 60-70, αναθεωρείται το σύνολο της βιολογικής και της γενετικής, της βιολογικής σκέψης και της γενετικής ως επιστημονικής περιοχής. Και αυτό το λέω διότι προχθές είχαμε μία συνάντηση με έναν βιολόγο αυτής της εκδοχής και μας εξηγούσε ακριβώς αυτή την τομή που έχει γίνει σε αυτήν την αντίληψη. Λοιπόν, δεν θέλουμε να ξεχωρίσουμε στο βιολογικό και τη σύμβαση. Διότι ναι, δεν είναι διαφορετικής φύσης, αλλά η συνέβρεση τους, όπου το ένα είναι περιβάλλον και το άλλο είναι κανόνας, ο κανόνας και το περιβάλλον έχουν πλέον διαμορφώνουν μία δική τους οντότητα. Και αυτό είναι μία θεώρηση. Με αυτή τη λογική, αν δηλαδή θα ήθελα να το μεταφράσει αυτό που σας λέω τώρα, σαν θέση πλέον, σε αυτά τα οποία είπατε σε σχέση με την εξέλιξη της πόλης και το αν είμαστε ή δεν είμαστε, η απάντηση είναι ότι είμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει όλες αυτές τις όλα αυτά τα δυναμικά χαρακτηριστικά και μέσα σε αυτή τη λογική, ακριβώς επειδή αυτό το περιβάλλον ελέγχεται από πολλές παραμέτρους, δεν είναι δυνατόν να έχει μια σαφή και ασφαλή πρόβλεψη. Αυτό είναι. Ψάχνουμε τα όρια, λοιπόν. Ψάχνουμε τα όρια, συνεχώς. Συνεχώς ψάχνουμε τα όρια. Όχι βέβαια. Δεν ξέρω αν αυτά που είπα σας ακούστηκαν ως υπερβολές. Εγώ αυτό που μετέφερα είναι αυτό το οποίο γίνεται, το καινούριο. Έχει πάντοτε ως δομικό το χαρακτηριστικό την υπερβολή. Και οφείλει να την έχει για να μπορέσει κανείς να φτάσει στο ανώτατο σημείο, για να μπορέσει να βρει εκεί που θα μπορέσει αυτό το πράγμα να γίνει αποδεκτό. Η πρωτοπορία, είτε στην αρχιτεκτονική, είτε στην ιατρική, είτε οπουδήποτε, έχει αυτό το χαρακτήρα του να ξεφεύγει με έναν τρόπο ριζοσπαστικό να απορρίψει αυτό το οποίο υπάρχει. Και αυτό είναι ένα δομικό χαρακτηριστικό κάθε προσπάθειας. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να αναθεωρήσουμε κατά την άποψή μου είναι ότι δεν θα πρέπει να φοβηθούμε πλέον το λάθος. Βέβαια θα μου πείτε το λάθος όταν έχει συνέπειες οικονομικές κτλ. Προφανώς αυτό, δεν εννοώ αυτό, αλλά είμαστε μια κοινωνία που έχει μάθει να μην κάνει λάθος. Σκεφτείτε ότι όλη η εκπαίδευσή μας είναι βασισμένη στην αποφυγή του λάθους. Όταν ένα παιδί δεν λύσει σωστά ένα πρόβλημα, παίρνει 5 ή 6. Τιμωρείται γιατί δεν τα έλυσε σωστά, διότι έκανε λάθος. Το λάθος τιμωρείται. Αυτό έχει σαν συνέπεια να καταστρέφεται η δημιουργικότητά μας, διότι η δημιουργικότητα σημαίνει δοκιμή, σημαίνει έκθεση στο αβέβαιο, έκθεση στο άγνωστο και κατά συνέπεια έκθεση στο λάθος. Αν λοιπόν συμβιβαστούμε τουλάχιστον στο επίπεδο εκείνων των πραγμάτων που μπορούμε να συμβιβαστούμε, διότι καταλαβαίνω ότι ένα project όταν θα γίνει λάθος, αυτό έχει αρνητικές συνέπειες, αλλά εάν θα μπορέσουμε στις δοκιμές μας και στους πειραματισμούς που κάνουμε σε όλες τις σφαίρες της καθημερινότητάς μας, να αποδεχθούμε την πιθανότητα λάθους ως ένα φορέα, ως ένα παράγοντα, ως ένα μηχανισμό που παράγει μια νεωτερικότητα, αυτό νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την κοινωνία μας συνολικά. Ο κύριος Βούγκος, η κοινή και πρακτική διαπίστωση που έχουν όλοι οι πολίτες είναι ότι η αρχιτεκτονική που είναι ταυτόχρονη με τον πολιτισμό δυστυχώς έχει υποταχθεί στη λογική του κέρδους, του οικονομικού κέρδους. Στην περίπτωση της Βέρειας, που ήταν μια πόλη με πλούσιο πολιτισμικό απόθεμα, τι έγινε, καπιταλίστηκαν αυτά τα κτίρια που ο κ. Καρατάς είπε ότι τα αφήνουμε παραπάνω για διακοσμικούς λόγους, τα καταλαβήσαμε και στη θέση τους έχουμε υψώσει τεραπηγήματα τα οποία μάλιστα δεν απαραίτητα χώρο, απεναντίας πήραν και τις μικρές απλίτσες που είχαν τα μικρά αυτά κτηριάκια. Και βέβαια η ποιότητα της ζωής στην πόλη έχει επιδεινωθεί. Έχουμε το παράδειγμα του Τρικοτάνου. Έχουν κρεμιστεί στην περιοχή, νομίζω, της οδού Μαρτύρων, έχει κρεμιστεί και έμεινε σε φωτογραφία μονάχα ένα σύμπλεγμα από 2-3 νομίζω σπίτια, τα οποία δείχνουν την αποκατάστασή τους και χτίστηκε μια οικοδομή ακριβώς πάνω στο χείλος
του απότομου βράχου που καταλήγει στο νερό του ποτάμου και δεν αφήνει ούτε διέξοδο αύριο, αν σκεφτούμε κάτι διαφορετικό για την πόλη μας, να περπατήσουμε πλάι όπως γίνεται σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, να περπατήσουμε δίπλα στο ποτάμι και να περάσουμε από τη μία μεριά της πόλης στην άλλη μέσα από μια ζωή πρασίνη. Εγώ είμαι απολύτως απογοητευμένος. Και βέβαια υπάρχει και η δουλειά εδώ στην ΕΛΙΑΚ, ειδικά στην κεντρική πλατεία, που είναι η απόλυτη απογοήτευση. Που πρέπει να τη βιώσουμε.